Έχουμε μαζί μας τον coach Chris Αλλά. Coach, ένα παιχνίδι στο οποίο η ομάδα σας είχε την ευκαιρία, ήταν πολύ κοντά στο να επικρατήσει, όμως μια τέταρτη περίοδος που έδειξε κάπως μπλοκαρισμένη. Στοιχίζει και το ροζ φύλλο αγώνος. Πολύ νωρίς βέβαια στην χρονιά για συμπεράσματα και ίσως να είναι και ένας από τους λόγους που έπεσε κάπως η απόδοση της ομάδας. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι όμως. Σίγουρα για μας ήταν ένα ιστορικό παιχνίδι. Ήταν η πρώτη φορά που παίξαμε στην πρώτη κατηγορία μετά από 44 χρόνια. Δυστυχώς δεν συνδυάστηκε με νίκη της ομάδας μας. Πιστεύω ότι το τέταρτο δεκάλεπτο και τα επιθετικά rebound, νομίζω τα επιθετικά rebound ήταν αυτά που μας στέρισαν τη νίκη. Και σίγουρα στην επίθεση πρέπει να γίνουμε πιο ομαδικοί και να παίξουμε πιο πολύ σαν ομάδα. Ήταν αυτό που έβλεπα και εγώ στα στατιστικά καθ' όλη τη διάρκεια των τριών δεκαλέπτων, ότι τα επιθετικά rebound κρατούσαν την Ομόνοια στο παιχνίδι, παρόλο που ήταν πολύ άστοχοι από τα σουτ τριών πόντων. Ήταν μια διαφορά περίπου επιμέρους 15 πόντων στο ημίχρονο μέσα από τα τρίποντα. Στο τέλος όμως, δυστυχώς για την ομάδα σας δεν καταφέρει να διατηρηθεί αυτή η διαφορά. Ξέρω ότι και ο τρίτος ξένος ήρθε προς το φινάλε αυτής της σεζόν. Οπότε φαντάζομαι πως η δουλειά συνεχίζεται και το πρωτάθλημα είναι πολύ μεγάλο. Δικαιολογίες δεν υπάρχουν. Πρέπει να στρωθούμε στη δουλειά, να κοιτάξουμε να γίνουμε πιο πολύ ομάδα και στην άμυνα και στην επίθεση. Και σίγουρα οι βολές που ήταν οι κακές άμυνες οι δικές μας που δώσαμε βολές στον αντίπαλο βολές, σίγουρα και αυτό ήταν ένας παράγοντας ο οποίος μας στέρισε την νίκη. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια και στην Ομόνοια. Και φυσικά είναι πολύ ωραίο που είχαμε την ανόρθωση ξανά στο Παγκύπρο. Ευχαριστούμε πολύ.